Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Σήμερα η αλήθεια είναι βασικά δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Είδα όλα αυτά που συνέβησαν με την κοπέλα την 24χρονη και με όλο αυτό το σκηνικό και είδα την ομολογία της και λίγο έτσι κάπως... Δεν ξέρω, έπιασε ένα κάτι στην καρδούλα μου, εντάξει, η κοπέλα είναι άξια επένου για όλα αυτά που έχει περάσει, πραγματικά. Ελπίζω τίποτα κακό να μην τη βρει άλλο. Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Μια subscriber μου έστειλε ένα μήνυμα ζητώντας μου να κάνω ένα first impression video αυτής εδώ της παλέτας από την W7 και εγώ κατευθείαν εννοείται την παράγγειλα και ήρθα εδώ μαζί σας για να την κάνουμε ένα first impression video. Λοιπόν, αρχικά εγώ εκστασιάστηκα με τα χρώματα, δεν τα έχω δοκιμάσει. Η παλέτα μου ήρθε μέσα σε 2 μέρες, την παρήγγειλα μέσα στο Scrooge. Εδώ βέβαια μου ήρθε λίγο ξεκολλημένη, αλλά δεν πειράζει τους ή άλλους, δεν μας ενοχλεί εδώ πέρα. Και έχει μέσα το πινελάκι της και τα υπέροχα χρώματά της. Ελπίζω να γράφουν τόσο υπέροχα όσο υπέροχα και είναι. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι σας έχω. Αρχικά να σας δείξω τα καινούργια μου σκουλαρίκια που έχω εκστασιαστεί, μου αρέσουν full. Λοιπόν, αυτά είναι ατσάλι. Τα παίρνω από ένα μαγαζί στο κέντρο, ένα μικρούλι έτσι, είναι σε μια γωνία εκεί μεταξύ Παλαιών Πατρών και προς Αγία Σοφία, ας πούμε. Και έχει φανταστικά κοσμήματα, φανταστικά ρούχα, πρωτότυπα, full τέλεια. Και κάθε φορά που περνάω από εκεί, πραγματικά κάτι θα πάρω, πραγματικά δεν μπορώ να αντισταθώ, δεν μπορώ να αντισταθώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά να σας πω ότι έχω κάνει τη βάση μου. Δεν έχω βάλει τίποτα στα μάτια μου. Τα βλέπετε κόκκινα γιατί τα ξέβαψα και ξαναβάφτηκα για να κάνω τη βάση. Λοιπόν, έχει ένα flat πινέλο και απ' την άλλη είναι μπλενταριστό. Δεν ξέρω αν θέλω να τα χρησιμοποιήσω, να σας πω την αλήθεια. Μου φαίνεται λίγο πλαστικά για να τα χρησιμοποιήσω. Θα χρησιμοποιήσω τα δικά μου. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω την P. Louise, αγαπημένη P. Louise Beige, στην απόχρωση 02. Δεν θα το μάθω ποτέ, το έχεις καταλάβει, έτσι, ότι κάθε φορά θα σου λέω, θα κοιτάω για να σου πω ποια απόχρωση είναι, έτσι. Καλά πήγε αυτό. Να σας πω κάτι, αυτό εδώ το flat του θα το χρησιμοποιήσω για να βάλω τη βάση μου. Μια χαρά, ελάτε και κοντά να τα λέμε έτσι, εδώ. Λοιπόν, πάω βάζω τη βάση μου, ωραία, για βάση μια χαρά είναι, δουλεύει τέλεια. Από κάτω από το φρύδι, το οποίο το έχω φτιάξει με το γνωστό τρόπο, με το gel, θα το βρείτε στα παραπάνω προηγούμενα βίντεό μου. Με ένα beauty blender παίρνω και παίρνω την περιττή ποσότητα από τη βάση μου ή το concealer μου, ό,τι θέλετε βάλτε. Απλά να ξέρετε ότι αν έχετε πολύ λιπαρά μάτια, με το concealer θα μαζέψει η σκία, δεν θα κρατήσει πολύ. Γι' αυτό θέλουμε τη βάση. Και πάμε να δούμε τώρα από αυτήν εδώ την παλέτα, η οποία είναι dupe της Anastasia. Ποια χρώματα να πάρω, ρε παιδί μου? Δεν ξέρω καθόλου. Να παίξω με πράσινα πάλι? Να παίξω με καφέ και κίτρινο? Με τι να παίξω? Να παίξω με μπορντό? Θα παίξω με πράσινο γιατί έχει περισσότερες πράσινες αποχρώσεις, όπως βλέπω. Πάμε να ξεκινήσουμε με το μοσχάτο, αυτήν εδώ την απόχρωση, την οποία μπορώ να βάλω και με αυτό εδώ το πινέλο που έχει μέσα, δεν με πειράζει. Καλά φαίνεται να το πήρε, τώρα θα δείξει και πώς θα μπλενταριστεί. Οκ. Δεν το λες κακό. Ούτε το πινέλο το λες κακό. Λοιπόν, αυτή η παλέτα μου κόστησε 6 ευρώ. Και αν είναι πραγματικά καλή, μπράβο, αλήθεια. Ευχαριστήσω σίγουρα τη subscriber μου που μου το έδειξε. Λοιπόν, τίποτα εδώ πέρα, τώρα σχηματίζω λίγο την κόκκι μου και μετά θα συνεχίσω με την Bloody Mary απόχρωση, την οποία και θα βάλουμε με το 228 Looks Crazy από Zoeva. Θα τη βάλω στην άκρη μου εδώ, κάνει λίγο fallout από ό,τι βλέπω και δεν είναι και πολύ έντονα αποδοτική, αν σκεφτούμε ότι είναι τόσο σκούρη. Αλλά οκ. Το χτίσω σιγά σιγά αν είναι. Εντάξει, σίγουρα για έναν αρχάριο δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ αποδοτικές οι σκιές με την πρώτη. Γιατί άμα ήταν τόσο αποδοτικές, θα κάναμε πολύ καλαθάκια. Λοιπόν, π.χ. της Huda Beauty, αυτό θα έβγαινε καφέ όπως ακριβώς το βλέπω στην παλέτα. Τώρα βγαίνει ένα απαλό καφέ, ένα
μια απόχρωση δίνει ίσα ίσα. Όσο για τη Αναστέζια, δεν την έχω δοκιμάσει τη συγκεκριμένη παλέτα, οπότε δεν μπορώ να σας πω. Λοιπόν, με ένα πλάγιο πινελάκι, πάω λίγο πιο σφιχτό να είναι, μήπως αυτό μου φταίει και δεν τη βγάζει καλά την απόχρωση. Ναι, η αλήθεια είναι πως τώρα αποδίδει λίγο καλύτερα. Ναι. Πολύ fallout βέβαια. Παίρνω και μπλεντάρω και όλες για να δω μπας και ενσωματωθούν λίγο αυτά. Οχ, 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 οχ. Τι θα βγάλω από εδώ δεν ξέρω. Εντάξει, μόνο στο ένα μάτι fallout εδώ. Τίποτα, κοιμάται το fallout εδώ. Τώρα εδώ σχηματίζω μια γωνία. Προσπαθώ τέλος πάντων. Γιατί δεν γράφει καθόλου ωραία αυτή τη στιγμή αυτή η σκιά. Και λέει να μου βγάλει την πίστη. Ναι. Το βλέπετε ότι κάνει κενά, έτσι. Καλά πήγε αυτό γενικά. Not. Τι γίνεται. Αχ. Συνεχίζω. Ακάθεκτη εγώ εδώ. Θα πάρω την απόχρωση Magnum. Αυτήν εδώ. Με ένα σφιχτό πινέλο. Ίσιο. Άντε να δούμε πώς θα βγει τώρα αυτή. Άντε να δούμε. Μπας και το σώσω λίγο. Α, αυτή γράφει πάρα πολύ ωραία προς το παρόν. Τα μποναριστά το πάω. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία δεν γράφει, γιατί βλέπω ότι όσο την... δεν την πάω τα μποναριστά. Καλά το fallout αλλού. Τζάμπα βάφτηκα από κάτω. Οκ, πράσινο δεν το λες αυτό, ένα γκρι έχει βγει. Ας ξαναπάρω το beauty blender μου. Εξαφανίζεται η σκιά. Τι γίνεται. Όχι. Με τίποτα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και έχω βάλει λιπαρή σκιά, λιπαρή βάση, γι' αυτό το λόγο. Μπας και τις κρατήσει καλύτερα. Εσείς είστε ευχαριστημένες όσες την έχετε πάρει, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω πλήρως απογοητευμένη. Γιατί έχω πάρει πραγματικά κι άλλες σκιές από το AliExpress και βάφουν λίγο καλύτερα από αυτό το πράγμα. Αυτό δεν βάφει βασικά. Not. Προσπαθεί να βάψει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Όχι. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω μακιγιάζ με αυτό το πράγμα. Νιώθω άχρηστη. Θα ξαναβάλω βάση. Προσπαθήσω να κάνω ένα cut crease. Μήπως φταίει το γεγονός ότι έκανα blend το πάνω μέρος. Δεν ξέρω, δεν βγαίνει καθόλου αποδοτικά. Ναι. Κάνουμε εδώ cut crease. Μήπως και τώρα με τη λιπαρότητα, ας πούμε, κάτσει. Και βγει κάτι. Αλλιώς θα ξεβαφτώ και θα σας πω όχι, με αυτή την παλέτα δεν μπορώ να βαφτώ, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, ξεκινάω. Θα βάλω αυτό το πράσινο που βάζαμε πριν που είναι το Magnum. Α, τώρα γράφει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έχει να γίνει. Θα σβήσω το κομμάτι αυτό. Μάλλον φταίει ότι μπήκε από πάνω σκιά. Τώρα εδώ αλχημίες, έτσι, το έχετε καταλάβει. Ότι μπήκε από πάνω σκιά και έφυγε η λιπαρότητα. Γι' αυτό δεν είναι λογικό παρόλα αυτά, να ξέρετε, να μην γράφουν αν δεν υπάρχει λιπαρότητα. Αλλά οκ, ναι, τώρα γράφει τέλεια. Τώρα γράφει ακριβώς όπως είναι εδώ μέσα. Ναι, στη σημεία που δεν έχω βάλει φυσικά βάση. Εδώ αλχημίες, τελείωσε. Λες και κάνουμε, λες και φτιάχνουμε, και εγώ δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, ωραία, το βάζω μέχρι ένα σημείο αυτό. Και τεινάζω το πινέλο μου και παίρνω το Martini Olive. Το οποίο πραγματικά είναι olive, η απόχρωση που μου άρεσε πάρα πολύ σαν απόχρωση και η αλήθεια είναι πως άρχισα να απογοητεύομαι που δεν έγραφαν. Πιστεύω το καταλάβατε. Δεν μπλεντάρονται πάντως προς το παρόν. Δηλαδή αυτά τα δύο θα πρέπει να γίνουν μίξη, αφού είναι ανοιχτόχρωμο και σκουρόχρωμο. Τώρα γιατί δεν γίνονται, δεν περνώ καλά. Δεν περνώ καλά. Όσο μπορώ να το ενσωματώσω, το ενσωματώσω. Τώρα, στην ουσία, δεν μπορεί να κάτσει μία σκιά πάνω από την άλλη. Αυτό είναι το πρόβλημα της συγκεκριμένης παλέτας. Δυστυχώς. Και για μένα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για μια παλέτα. Πάω να κάνω το ίδιο και από το άλλο μου μάτι. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα. Έκανα και το άλλο μου μάτι. Δεν πλεντάρεται, παιδιά. Δεν πλεντάρεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το σώσω. Θα το συνεχίσω όμως. Δεν τα παρατάω εγώ. Θα ξεκινήσω με την απόχρωση Magnum και θα τη βάλω στο κάτω μέρος του ματιού.
Φανταστικά. Υπερβολικά πολύ fallout, υπερβολικά κακό blending, υπερβολικά κακό το γεγονός ότι θέλει κάτι λιπαρό για να κάτσει, αλλιώς δεν κάθεται ποτέ η σκιά. Πολύ εύκολα, χωρίς να είναι καν βρεγμένο το μορμάντιλο, είναι στεγνό το συγκεκριμένο, περνάω και φεύγει η σκιά. Έτσι απλά. Τίποτα δεν χρειάζεται. Το μακιγιάζ είναι απέσιο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε λίγο χειρότερο. Θα πάρω το champagne toast με το χέρι, γιατί δεν νομίζω ότι θα γράψει αλλιώς. Αυτό είναι πολύ δυνατό, ας πούμε. Και γράφει χωρίς να χρειαστεί κάτι και ίσως να μας σώσει και το μακιγιάζ. Σας έχω πει, τα glitter σώζουν το μακιγιάζ. Θα βάλω και μπροστά σε λίγο. Πολύ δυνατό, δεν το περίμενα τόσο δυνατό αυτό, να σας πω την αλήθεια. Γι' αυτό και μόνο άξιζε τα 6 ευρώ της παλέτα. Μόνο γι' αυτό, για τίποτα άλλο. Βρήκα κάτι που να τα αξίζει. Α, πολύ ωραίο αυτό. Αυτό το χρησιμοποιώ. Ας πούμε ότι αγόρασα 6 ευρώ αυτό το πράγμα και όχι όλη την παλέτα. Που τίποτα δεν είναι 6 ευρώ, έτσι. Δεν το λέω σαν να είναι πολλά, αλλά να κάνει και τίποτα, ρε παιδί μου. Και με ένα πολύ πολύ λεπτό πινελάκι θα πάρω και θα βάλω και στην εσωτερική μου γωνία εδώ. Αυτό το τέλειο φωσφοριζό πράσινο. Φανταστικό αυτό όντως. Το αξίζει φουλ, σας είπα. Αυτό γράφει όσο δεν γράφουν όλες αυτές τις σκιές που έχω βάλει μέχρι στιγμής. Μαζί. Λοιπόν, και με ένα μικρό φουντούτο πινελάκι θα πάρω ξανά την μπέζα απόχρωση. Μπας και διορθώσω λίγο το χάλι στο πλαϊνό blending εδώ που γίνεται. Μπας και, λέω εγώ τώρα, μπας και γίνει μια μίξη και δεν φαίνεται τόσο κακό. Κάτι γίνεται. Φανταστικά. Τι πράσινο να πάρω, τι καφέ να πάρω, το ίδιο βγαίνει. Δεν έχει καμία διαφορά. Θα περάσω και λίγο με το beauty blender μου ό,τι έχει απομείνει από το concealer μου. Και νομίζω αυτό το μακιγιάζ μπορώ να το αφήσω εδώ. Και να σας πω ότι μέχρι στιγμής, θα της δώσω άλλη μια ευκαιρία. Μέχρι στιγμής, από μακριά είμαι πολύ ωραία. Θα βάλω και τη μάσκαρά μου. Αλλά το μόνο που μέχρι στιγμής βρήκα να αξίζει εδώ πέρα είναι αυτό εδώ το shimmer. Τίποτα άλλο, απόλυτα άλλο. Δείτε εδώ. Ούτε στο γυμνάσιο δεν έκανα τέτοιο blending. Από εδώ κάτι έχει γίνει. Από εδώ είναι αλλού. Και δεν φεύγει κιόλας, δεν κουνιέται. Είναι εδώ. Δες το. Κόλλησε εκεί πέρα στη βάση. Έτσι. Σαν να μην πω τι. Και δεν διορθώνεται. Δεν φεύγει, δεν κάνει τίποτα. Μπα, τίποτα. Το βλέπεις. Είναι εκεί. Τι βάζω εγώ, τι δεν βάζω. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο και το αυτό. Βάζω μάσκαρα και έρχομαι. Λοιπόν, επέστρεψα. Κατέβασα και το μαλλί λίγο να μην φαίνεται εδώ πέρα το αμπλεντάρι στο μάτι μου. Θέλω να πω ότι όποια έχει αυτή την παλέτα, θέλω οπωσδήποτε να μου σχολιάσει τα σχόλια αν είναι ευχαριστημένη. Αν σε εκείνη κάνει blending και τι φταίει σε εμένα που μπορεί να συνέβη αυτό. Μπας και βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Τα γυαλιστερά της πρέπει να είναι εξαιρετικά. Ειδικά αυτό που χρησιμοποίησα, δηλαδή έχει βγει τέλειο. Φαίνεται ότι έχει βγει τέλειο, εντάξει, είναι φωσφοριζέ, γυαλιστερό, full τέλειο το pigment της. Και το espresso martini μου φαίνεται πολύ ωραίο, που είναι το καφέ το σήμερα εδώ. Τώρα τι να σας πω για τα υπόλοιπα. Σε μένα δεν έγραψε τίποτα, το είδατε live. Δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι άλλο. Τώρα, αν έχετε πάρει κάποια άλλη παλέτα που θέλετε να σας κάνω, first impression, μην διστάσετε να μου στείλετε μήνυμα, βρείτε με και στο Instagram και στείλτε μου μήνυμα. Και φυσικά να μου πείτε τη γνώμη σας όσον αφορά τη συγκεκριμένη παλέτα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν και δεν σας ευχαρίστησα γιατί ούτε εγώ ευχαριστήθηκα. Αλλά αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like από κάτω. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε και να κάνουμε και άλλα τέτοια βίντεο και first impression και οτιδήποτε άλλο μου στείλετε, θα τα κάνουμε. Οπότε στείλτε μου μήνυμα και τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά.